Με τις χαρούμενες φωνές των παιδιών από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Φθιώτιδας θα γεμίσει η κατασκήνωση της Μητρόπολης στο καινούριο, στο Δήμο Καμένων Βούρλων, μετά από συμφωνία που υπέγραψε η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας με τον ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ Πρόσβασης και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΕΚ Φθιώτιδας. Μιλώντας στο Στάρο, Σεβασμιότατος κύριος Σιμεών δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος με αυτή τη συμφωνία που θα γεμίσει με χαρούμενες παιδικές φωνές το κατασκηνωτικό κέντρο. Το κατασκηνωτικό κέντρο, η Αγία Κατερίνη. Εδώ στο καινούριο ολοκλήρωση της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος είναι ανοιχτό στους πάντες. Και πολλό δε μάλλον είναι ανοιχτό στα παιδιά μας τα οποία αντιμετωπίζουν κάποιες ειδικές δυσκολίες, έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες, αλλά πρωτίστως έχουν ειδικά χαρίσματα και έκτακτα χαρίσματα. Διότι ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός, με όποιον τρόπο και αν αυτό έχει έρθει στη ζωή μας, δεν αποτελεί μειονέκτημα, αλλά αποτελεί εφόδιο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όλοι μας, όποια και αν είναι τα χαρακτηριστικά μας, όποια και αν είναι τα στοιχεία της προσωπικότητάς μας, όποια και αν είναι η σωματική ή η ψυχική διάπλασή μας, ανεξαρτήτως της καταστάσεώς μας, της προσωπικής και μοναδικής που έχει ο καθένας, όλοι όμως μαζί, όλα αυτά τα μοναδικά και ανεπανάληπτα πρόσωπα, όλα μαζί σε να αποτελούμε μια οικογένεια και μια αγκαλιά. Άλλωστε αυτό είναι αυτός εδώ ο χώρος, είναι μια ανοιχτή αγκαλιά. Είναι η αγκαλιά της Εκκλησίας, είναι η αγκαλιά του Χριστού και θα ήταν αδιανόητο σε αυτή την αγκαλιά να μην χωρούν και τα παιδιά ΑΜΕΑ ή οποιαδήποτε άλλα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχουμε μια άριστη συνεργασία και με το συγκεκριμένο κέντρο δημιουργής απασχόλησης παιδιών ΑΜΕΑ και με τον πρόεδρο και τον σύλλογο γονέων των παιδιών ΑΜΕΑ και των παιδιών με αυτές τις ειδικές καταστάσεις και τα ειδικά χαρίσματα. Και είμαστε ανοιχτοί στο κάθε τι. Για μας είναι ευλογία που για κάποιες μέρες μέσα στον Αύγουστο αυτός εδώ ο χώρος θα ευλογηθεί από τα χαμόγελα, από το βλέμμα, από την σπιρτάδα, από την χάρη και από τα χαρίσματα αυτών των παιδιών. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Οι έμπειροι εργαζόμενοι από τον ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ Πρόσβασης θα αναλάβουν τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά την κατασκηνωτική περίοδο. Θέλω να ευχαριστήσω από το βάθος της καρδιάς μου τόσο τον Σεβασμιότατο κύριο Σιμεών, όσο και τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, όπως και φίλων ΑΜΕΑ, το ΕΚ Φιόδερ, για την αγκαλιά που ανοίξανε σήμερα για τα παιδιά που όλη την προηγούμενη χρονιά ήταν στον ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ Πρόσβασης. Θα θέλαμε αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε φέτος να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια με την ίδια δημιουργικότητα και την ίδια έμφαση και την ίδια δύναμη. Ευχαριστώ πολύ από βάθος καρδιάς. Για μια σημαντική ημέρα έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΕΚ Φθιώτιδας, ευχαριστώντας τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας που βρίσκεται δίπλα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και κάλεσε και άλλους φορείς να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Ως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του νομού Φθιώτιδας, θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Σιμεών για την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή του στο αίτημά μας να φιλοξενηθούν τα παιδιά μας στην κατασκήνωση της Μητρόπολης Φθιώτιδας, το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ Πρόσβασης του κ. Παπαδήμα που με το εξειδικευμένο προσωπικό του αναλαμβάνει τη φροντίδα των παιδιών για την κατασκηνωτική περίοδο που θα είναι στην κατασκήνωση. Εγώ εύχομαι το δρόμο που άνοιξε σήμερα ο Σεβασμιότατος να τον ακολουθήσουν και άλλοι πολιτιακοί φορείς και να υλοποιούν άμεσα τα αιτήματα όλων των κατηγοριών των ΑΜΕΑ. Σεβασμιότατε, κύριε Παπαδήμα, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.